Και ελάτε να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, σίγουρα για το κομμάτι της Κρήτης, προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Μιλάμε για την έκθεση Ξενία 2024 από 23 έως 25 Νοεμβρίου, η μεγαλύτερη έκθεση για τη φιλοξενία. Θα πρωταγωνιστήσουν εκεί η ξενοδοχειακή επιχειρηματικότητα, οι παγκόσμιες τάσεις και το έντονο επιδυτικό ενδιαφέρον για τον ανταγωνιστικό και ραγδαία αναπτυσσόμενο τουριστικό κλάδο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Θανάση Παναγούλια, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε περισσότερα για την έκθεση αυτή. Διευθύνων Σύμβουλος της Forum SA. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας στην όμορφη Κρήτη. Κύριε Παναγούλια, και φέτος αυτή η έκθεση, μια έκθεση σταθμός ουσιαστικά, Ξενία 2024, σωστά, είναι τα πάντα έτοιμα, έτσι. Σωστά, είμαστε έτοιμοι. Μιλάμε για μια τεράστια διεθνή έκθεση με 500 και πλέον εξαιρετικούς υψηλής δυναμικής εκθέτες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και φυσικά στο καλύτερο εκθεσιακό κέντρο της Ελλάδας, στο Metropolitan Expo, σε 50.000 τετραγωνικά μέτρα, όπου περιμένουμε να μας επισκεφτούν από 23 έως 25 Νοεμβρίου όλοι οι ξενοδόχοι της χώρας. Όχι μόνο τα πεντάστερα και τα τετάστερα, όλοι όσοι ασχολούνται με τη φιλοξενία και τα ξενοδοχεία στη χώρα μας. Και είναι πάρα πολλοί όλοι οι επαγγελματίες αυτοί. Είναι πάρα πολλοί και αφορά, το είπα και στην αρχή, και πάρα πολύ την Κρήτη, η έκθεση αυτή. Βεβαίως. Φυσικά ένα ισχυρός τουριστικός σύμμαχος και η Κρήτη σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η χώρα μας. Και θέλω θα λίγο... έλεγα από τους πιο ισχυρούς. Η Κρήτη μαζί με τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες και την Αττική θεωρώ ότι είναι η πρώτη τριάδα των επισκεπτών και με το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον, θα έλεγα επίσης. Η έκθεση λοιπόν αυτή, η οποία περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά θέματα, και δώστε μας έτσι λίγο μια εικόνα, ένας επισκέπτης τι θα συναντήσει μέσα σε αυτή την έκθεση? Καταρχήν να πούμε ότι η έκθεση αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον Έλληνα ξενοδόχο, γιατί με μια απλή επίσκεψη στο Metropolitan Expo έχει την δυνατότητα να δει, όπως είπαμε, 500 μοναδιαίους εκθέτες, οι οποίοι εκθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες από όλο το φάσμα του ξενοδοχειακού κλάδου και μπορούν έτσι με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Συγκεκριμένα μιλάμε για λευκά είδη, στρώματα, παπλώματα, έπιπλα, σκίαση, τροφοδοσίες για το πρωινό και όχι μόνο, λύσεις για τις online κρατήσεις, για το online marketing και πάρα πολλές λύσεις για τη δόμηση, την κατασκευή και την ανακαίνιση των ξενοδοχείων και των ξενοδοχειακών μονάδων. Είναι μια πλήρης έκθεση που αφορά τον Έλληνα ξενοδόχο. Και ολοκληρωμένα, έτσι βλέπω εδώ, και επιλεγμένα μάλλον και οι στάτης ξενοδοχειακών έργων. Έτσι, ολοκληρωμένες λοιπόν απαντήσεις σε αυτό που μπορεί να αναζητά κάποιος. Πέρα από την εμπορικότητα της έκθεσης, υπάρχουν και τρία τεράστια stages όπου παρουσιάζονται όλες οι καινούργιες τάσεις. Συγκεκριμένα είναι το Digi Hotel, είναι ένας τομέας που παρουσιάζονται όλες οι λύσεις για τις online κρατήσεις και το ψηφιακό περιβάλλον των ξενοδοχείων. Είναι το Red Spot που έχουμε λύσεις από αρχιτέκτονες καταξιωμένους στο case study για την κατασκευή και την ανακαίνιση των ξενοδοχειακών μονάδων και όχι μόνο, για την ενεργική αναβάθμισή τους. Και το τελευταίο είναι το, ίσως θα έλεγα και το πιο εντυπωσιακό, είναι το One Living Project, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν νομίζω ότι παρουσιάστηκε και πέρυσι δεδομένα με πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι. Ήταν πέρσι πάρα πολύ επιτυχημένο, αλλά φέτος το πάμε πολλά βήματα παρακάτω, γιατί ο κύριος Γκάγκος που συνεργαζόμαστε αποφάσισε να το κάνει υπόσκαφο και πραγματικά θα φέρουμε ένα ολόκληρο βουνό μέσα στο εκθεσιακό κέντρο και μάλιστα το project θα είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το περσινό μέσα σε έναν βράχο. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε μία κάψουλα μέσα σε έναν υπόσκαφο χώρο. Πραγματικά θα είναι κάτι μοναδικό για τα εκθεσιακά δρόμενα της χώρας. Μάλιστα. Ακούγεται σίγουρα εντυπωσιακό, άρα θα είναι κιόλας. Θα είναι, γιατί είναι και ολοκληρωμένο. Θα είναι και ολοκληρωμένο. Δηλαδή δεν θα είναι απλά ένα προσχέδιο, να το πω έτσι. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί μέσα στο πραγματικό περιβάλλον με όλα τα δεδομένα. Φώτα, ψήξη θέρμανση, κλιματισμού, τα πάντα όλα. Προσαρμοσμένα λοιπόν στις ανάγκες που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε τέτοιες συνθήκες. Σωστά. Ειδικά για τα νησιά αυτή η λύση είναι πάρα πολύ δόκιμη, γιατί δεν παίρνει πάρα πολύ χρόνο κατασκευής και μπορεί να τοποθετηθεί νομίζω σχεδόν παντού. Και φυσικά υπάρχει και η Γενική Συνέλευση από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να λείψει. Είναι η ετήσια συνάντηση των Ελλήνων ξενοδόχων σε μια ειδική διαμορφωμένη αίθουσα. Περισσότεροι από 1.000 ξενοδόχοι από όλα τα μήκη και δεμπλάτη της Ελλάδας συναντιόνται και έχουν την ετήσια Γενική Συνέλευση όπου συζητούνται όλα τα φλέγοντα θέματα. Φέτος θα μας κάνει την τιμή και θα είναι και υπουργός τουρισμού που θα γενιάσει τόσο τη Γενική Συνέλευση όσο και την έκθεση.
και θεωρώ ότι εκεί θα συζητηθούν όλες οι τρέχουσες εξελίξεις του κλαμπ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγουλιά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία και τις λεπτομέρειες τις οποίες μας δώσατε. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία στο κανάλι σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.